Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Με πολιτική επικαιρότητα και απόψη, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, στο παρασκήνιο και το προσκήνιο, με συγκρούσεις στη Νέα Δημοκρατία, συγκρούσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται το ΠΑΣΟΚ προς το παρόν να μην περνά αυτή την ασθένεια. Θα δούμε που θα κυλήσει όμως και αυτό. Έχουμε και δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αμέσως τώρα, θα υποδεχθώ στο στούντιο τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας λέω καθηγητή, νομίζω ότι αυτό το στο τέλος μένει, έτσι δεν είναι, το καθηγητής πρώτα απ' όλα. Περιποιεί ύψιστη τιμή έτσι, αυτό το η ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Ακριβώς. Και επαφή με τους νέους ανθρώπους εδώ και 20 χρόνια, κύριε Νιφλή. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ που ήρθατε και είστε απόψε εδώ μαζί μας στο Evening Report. Θέλω να ξεκινήσω με ένα γενικό θέμα, γιατί ξέρετε. Τουλάχιστον εγώ σχολιάζω και από αυτό το βήμα και από το ραδιοφωνικό ότι όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δείχνει μία ασέβεια στους ανθρώπους που έχουν πιστέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε κάποιος τους επικροτεί, είτε κάποιος διαφωνεί μαζί τους. Είναι μία ασέβεια όλη αυτή η εικόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κυρίως η διάσταση του διχασμού, του πολυπασπαλισμένου εγώ, και των συγκρούσεων που φαίνεται να διαιωνίζεται σε ένα σπιράλ φθοράς και απαξίωσης. Και αυτός είναι ο λόγος, αγαπητέ κύριε Νιφλή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, που κατέθεσα και εγώ την υποψηφιότητά μου. Κατέθεσα μια υποψηφιότητα μεταλόγου γνώσεως, αναμετρεόμενος με την ιστορική ευθύνη, απέναντι σε μια δύσκολη συγκυρία, αλλά και απέναντι σε ένα κόμμα που η ιστορική του διαδρομή και η προσφορά του, με πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν, θα πρέπει να μας κάνει πολύ πιο προσεκτικούς στο δημόσιο λόγο μας και στο δημόσιο τρόπο μας. Και επειδή πιστεύω ότι δεν αποτελώ μέρος του προβλήματος διαχρονικά στον ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να αποτελέσω μέρος της λύσης. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς αλαζονία κατέθεσα την υποψηφιότητά μου. Αυτό. Γιατί πιστεύω ότι η φωνή μου μπορεί να είναι η φωνή που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή φωνή ενότητας, ναι, πολιτικότητας, εξωστρέφειας, κύρους στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και εν τέλει νικηφόρας πορείας. Αυτό που είπατε για το υπερβολικό εγώ και για το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με το διχασμό, θεωρείτε ότι υπεύθυνη είναι μόνο μία πλευρά ή είναι περισσότερες από μία πλευρές? Η αυτοκριτική περιλαμβάνει όλους μας. Mm-hmm. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Και πιστεύω ότι. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αν αισθάνεστε κι εσείς συνυπεύθυνος ή έχετε μέρος της ευθύνης για την εικόνα αυτή που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Νιφλή, συλλογική είναι, αν θέλετε, η διολίσθηση. Απλά κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να κρατήσουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου υψηλό. Mm-hmm. Γι' αυτό και θα με δείτε σπάνια να ασχολούμαι με τα εσωκομματικά μας. Ναι. Ενδεχομένως η πρώτη φορά που μίλησα για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά εδώ τα τραπέζια τα τηλεπτυακά που με φιλοξενείτε, ήταν όταν πριν από 2 μήνες σήκωσα το χέρι και είπα: φτάνει πια. Mm-hmm. Φτάνει πια με αυτή την απαξίωση, με αυτή τη φθορά, με αυτή την εσωστρέφεια, με αυτή την γκρίνια, αυτή τη μιζέρια. Φτάνει πια με το εγώ. Mm-hmm. Και είχα συστήσει στην ηγεσία τότε να κάνει γενναία προσφυγή στην κάλπη, όπως για παράδειγμα έκαναν στο ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα. Δυστυχώς δεν αποφεύχθη η πρόταση Μομφής, η οποία ήταν πρώτων πυλών. Ξέραμε ότι θα κατατεθεί, είχε συγκεντρώσει ικανό αριθμό υπογραφών. Θα μπορούσε με μια γενναία προσφυγή στην κάλπη η ηγεσία να είχαμε αποφύγει όλα αυτά, να είχαμε συντεταγμένα πάει προς εσωκομματικές εκλογές. Τώρα έχουμε και εκλογές και έχουμε και μια πρόταση Μομφής που τελεσφόρησε. Έχουμε μια έκπτωση, έχουμε διχασμό, έχουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Με την έκπτωση αυτή και το λέω αυτό γιατί έχει υπάρξει δήλωση Πολάκη, για παράδειγμα, που λέει ότι εγώ δεν θέλω να αποκλειστεί ο Κασελάκης, θέλω να τον κερδίσω. Κύριε Νιφλή. Και το ρωτώ και συγχωρήστε με που το λέω αυτό, γιατί δείχνει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχατε τη στήριξη του κυρίου Κασελάκη. Εκλεγήθηκατε από μια διαδικασία, βγήκατε μπροστά, όχι ως προσωπικότητα προς Θεού, για την Ευρωβουλή, από μια διαδικασία που ενέκρινε ο κ. Κασελάκης για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών από τον κόσμο. Κύριε Νιφλή, να σας θυμίσω ότι στρατεύθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ στην ΙΤΑ. Είμαι παιδί της διεύρυνσης. Mm-hmm. Το 2019-2020. Ανέλαβα, έχοντας 25 χρόνια στην πλάτη μου ένσημα, ως καθηγητής Πανεπιστημίου και δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου της Ενέργειας, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια έδωσα τη μάχη της δύσκολης μονοεδρικής της Κεφαλονιάς. Και πήραμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα. Με ψήφο. Κατέβηκα με ψήφο. Ούτε με δοτές θέσεις, ούτε με οφίτσια. Προς το δεν υπομονώ σε κάτι τέτοιο. Όχι, προφανώς. Και ναι. Κατόπιν συνεργάστηκα
με τον κύριο Κασελάκη, με τον Στέφανο Κασελάκη, στα θέματα του ευρωπαϊκού μας προγράμματος. Στις προκριματικές εκλογές κατέβηκα με ψήφο, τιμήθηκα από τους συμπολίτες μου και τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και ξανακατέβηκα προφανώς, εφόσον προκρίθηκα στις προκριματικές, σε όλη την επικράτεια πλέον ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι πρόσφερα στο ΣΥΡΙΖΑ, διεύρυνα το ακροατήριο, μίλησα πολιτικά, κυκλοφόρησα σε όλη την επικράτεια, δεν υπήρξε ούτε ένας νομός που να μην έχω επισκεφθεί και κατά τα άλλα θεωρούσα ότι μετά τις ευρωεκλογές θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει μπροστά με αυτοπεποίθηση και να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, κάτι το οποίο το είχα επισημάνει και στον ίδιο το Στέφανο Κασελάκη. Άρα λέτε, καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας και είναι το πρώτο τελευταίο ερώτημα που κάνω για τα εσωκομματικά, γιατί θέλω να πάμε και στις προτάσεις που έχετε οπωσδήποτε. Δεν είστε υπέρ της καθόδου Κασελάκη στις εκλογές. Όχι, ξέρετε κάτι. Ο καθένας πρέπει να μιλήσει για τις επιλογές του. Ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης, παρότι παροτρύνθηκε και από μένα και από άλλους, αλλά ενδεχομένως εγώ ήμουν από τους πρώτους που σήκωσε το χέρι και με τα λόγου γνώσεως και μετεπιτάσεως ζήτησα προς Θεού πάμε τώρα στις κάλπες. Και μπορεί να σε διασαρέστησα και κόσμο, διότι θεώρησαν ότι ένα χρόνο μετά είναι άκερο το αίτημά μου να προσφύγουμε στις κάλπες. Εγώ επέμεινα όμως και σε συνεντεύξεις μου και στο δημόσιο λόγο και επιβεβαιώθηκα ότι θα ήταν σοφή κίνηση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ζήτησε εδώ και τώρα πρόταση μορφής. Καταθέστε μου πρόταση μορφής. Άρα, με κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι και ο ίδιος επέσπευσε μια διαδικασία που εγώ προσωπικά θα την απέφευγα με μεγαλύτερη πολιτική οξυδέρκεια. Ως προς το προηγούμενο που είχατε πει, μετά τις ευρωεκλογές διαπίστωσα κι εγώ μια αναδίπλωση δυσάρεστη. Για παράδειγμα, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να βγει με αυτοπεποίθηση να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, στο κάτω-κάτω της γραφής δεύτερο κόμμα, αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ τρίτο ήρθε, παρότι είχε θέσει τον πύχη για το δεύτερο. Σωστό. Και ακολούθησε η αμφισβήτηση και η προσφυγή στις εσωκομματικές διαδικασίες. Την επόμενη κιόλας μέρα θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με αυτοπεποίθηση και να πει εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη ως η ραχοκοκαλιά της. Ναι. Μπήκαμε σε ένα σπιράλ εσωστρέφειας. Όσοι από εμάς θεωρούσαν ότι είναι επιβεβλημένο για τον κόσμο, για την κοινωνία, όχι σε επίπεδο κορυφής, όχι σε επίπεδο διανομής εξουσίας, νομής θόκων εξουσίας, να μιλήσουμε προγραμματικά, χαρακτηριστήκαμε κεντροαριστερός χυλός, δημοσιεύματα περί διαπλεκόμενων όσοι μιλούν για προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και άλλα τέτοια δυσάρεστα. Ξεκίνησε η συζήτηση για μαύρα ταμεία, η αποδόμηση του κυβερνητικού παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει να το υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια, διότι έχει ένα θετικό πρόσημο για την κοινωνία. Κράτησε όρθια την κοινωνία μέσα στα μνημόνια και άφησε γεμάτα ταμεία και τα νοσοκομεία ανοιχτά, ναι, και όχι κλειστά. Και άρα θεωρώ ότι όλη αυτή η αναδίπλωση και όλο το σπιράλ μετά που ακολούθησε, νομίζω ότι όχι μόνο δεν μας τιμά, οδήγησε και στη σύγκριση στο ποσοστό μας. Η απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας που λέει ότι μόνο το συνέδριο μπορεί να καθορίσει ποιος είναι υποψήφιος. Δεν ξέρω την απόφαση, δεν έχω διαβάσει κάποια απόφαση. Εγώ δεν συμμετέχω ούτε στην Επιτροπή Διοντολογίας, ούτε στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε στην Πολιτική Γραμματεία. Ήμουν όμως στην Κεντρική Γραμματεία, στην Κεντρική Επιτροπή, όταν ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε και ζήτησε εδώ και τώρα να μου κάνετε πρόταση μορφής. Μάλιστα. Τι άλλο να πω. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Νυφλή, εδώ. Εδώ επιμένω. Σε αυτό θα πάμε. Σε αυτό θα πάμε. Και θα ξεκινήσω, γιατί θέλω να μου πείτε για τον ΣΥΡΙΖΑ που εσείς οραματίζεστε, τον ΣΥΡΙΖΑ που εσείς σκέφτεστε. Αλλά θα ξεκινήσω έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα. Στα χέρια σας. Έχω διαβάσει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ένα κοινό σας άρθρο με την κυρία Μπατζελή. Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε, είχε κάνει αίσθηση και η συζήτηση γύριζε γύρω από το ότι αυτό που έχει στο μυαλό του είναι αυτό που ίσως είχε και ο Χάρης Δούκας από το ΠΑΣΟΚ, τη συνεργασία, το άνοιγμα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια εικόνα που έχει ο Φαραντούρης ή μια επιθυμία της συνεργασίας και το άνοιγματος προς το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Νυφλή, σε 10 άξονες για τη χώρα. Το πολιτικό μου σχέδιο για τη χώρα, προτεραιότητες της επόμενης μέρας, για την ακρίβεια, για την πάταξη των καρτέλ, για το δημογραφικό, για την νεανική επιχειρηματικότητα, για τη ρευστότητα στην αγορά, για τα κόκκινα δάνεια, για τις εξωτερικές σχέσεις. Και στη διπλανή σελίδα 10 άξονες για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Με αντιπροέδρους, με περιφερειακή ανασυγκρότηση, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα. Ναι. Οι 10 άξονες που καθαθέτω για το κόμμα και για την κοινωνία. Κάποια από αυτά μπορεί να βρίσκουν σύμφωνους και άλλους. Από άλλα κόμματα, από άλλους χώρους. Αυτό είναι κάτι άλλο. Στην κοινωνία. Προφανώς. Να μην συζητήσουμε
πού μπορούμε να συγκλίνουμε για το καλό της κοινωνίας. Δηλαδή ο καθένας το καπετανάτο του και το δηλαέτη του οριοθετημένο και να μην συζητάμε για το τι μπορούμε να συμπίπτουμε. Σε επίπεδο κοινωνικής συνεργασίας, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Χθες στο κοινοβούλιο υπήρξε η τροπολογία για τους Σπαρτιάτες από το ΠΑΣΟΚ, που άκουσα και τον κύριο Παπά, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι εμείς θα στηρίξουμε. Αυτό είναι μία συνένεση, μία συνεργασία. Μιλάτε για κάτι τέτοιο ή μιλάτε για μία εξυπαρχή συμφωνία? Όχι. Μία καταρχήν συμφωνία. Όχι, όχι, όχι. Καταρχάς, για να υπάρξει συμφωνία, εσείς υπονοείτε συμφωνία μεταξύ κομμάτων για μια συμπόρευση. Ναι, ναι, προφανώς. Προτού υπάρξει συμφωνία, για να μην είναι οπορτουνίστικη και επιπόλαια και βιαστική και προθύστερη, θα πρέπει πρώτα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε σε ποιους από αυτούς τους 10 άξονες. Εγώ προτείνω 10 άξονες. Ναι, ναι. Κάποιος άλλος μπορεί να προτείνει 11. Σε ποια από αυτά τα πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε? Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε? Αν δούμε ότι σε 5 πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε και αυτά είναι κρίσιμα για την αγορά, για τα θέματα του δημογραφικού, για τα θέματα των κόκκινων δανείων, για τα θέματα του νέου και της νέας, για τα θέματα του νοικοκυριού, της ενέργειας και του ενεργειακού κόστους. Εκεί λοιπόν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος και για κάτι ευρύτερο, ενδεχομένως και για μια εκλογική συνεργασία. Όμως, για να υπάρξει αυτό, πρέπει ο κόσμος να μάθει να συζητάει. Όταν λοιπόν εγώ υπογράφω ένα κοινό άρθρο με τη φίλη μου την Κατερίνα την Μπατζελή, η οποία βρίσκεται σε έναν άλλο πολιτικό χώρο και εγώ σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, περήφανοι και οι δύο για τους πολιτικούς μας χώρους, δεν σημαίνει ότι εισηγούμαστε τη συγχώνευση των χώρων μας, ούτε σημαίνει ότι την επόμενη στιγμή θα πρέπει να καταργηθεί η αυτοτέλεια των χώρων μας. Μπορεί να συμφωνούμε σε 5 πράγματα. Η Κατερίνα η Μπατζελή ήταν επιτυχημένη ευρωβουλευτήνα και υπουργός αγροτικών υποθέσεων. Έτσι. Εγώ ασχολούμαι με τα θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος 20 χρόνια ως ακαδημαϊκός και τώρα ως ευρωβουλευτής είμαι στην Επιτροπή Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δεν ζητώ να μου απολογηθείτε γιατί συνυπογράψατε ένα άρθρο. Και δεν είναι το μόνο που έχω υπογράψει με συναδέλφους μου από άλλους χώρους. Λέω ότι αν αυτό είναι ένας προπομπός για μια συνεργασία που, όπως μου λέτε, το αργότερα θα μπορούσε να προκύψει. Θα ήθελα... Γιατί, για παράδειγμα, ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει που έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μια τέτοια συνεργασία, συμπόρευση ή εκλογική, τέλος πάντων, συνεργασία, να το πω έτσι. Ξέρετε κάτι, η αναγκαιότητα γεννά εξελίξεις ανέκαθεν στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάνδημη ανάγκη ιστορική αλλά και κοινωνική. Τα είπε και η αγαπημένη μου Λούκα Κατσέλη προχθές στην παρέμβασή της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει μια κοινωνική και ιστορική ανάγκη να αυτή η πολυδιάσπαση του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου να οργανωθεί λίγο περισσότερο απέναντι σε πολιτικές που κλείνουν τα νοσοκομεία. Ναι. Απέναντι σε πολιτικές που γκριζάρουν βασικές μας κόκκινες θέσεις εξωτερικής πολιτικής. Απέναντι σε πολιτικές που υποβαθμίζουν το εισόδημα και μας καθιστούν πρωταθλητές αρνητικού στην ενέργεια στην Ευρώπη. Οφείλω να σας πω ότι με τον τρόπο που έγινε τώρα, γιατί μπορεί να είναι νωρίς, μπορεί να είναι άκερο, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Δεν φάνηκε, τουλάχιστον δημοσκοπικά ή και στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, δεν φάνηκε να υπάρχει τέτοια επιθυμία. Κύριε... Από τους ψηφοφόρους, λέω. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Δούκας που ήταν φορέας μιας τέτοιας άποψης. Κύριε δεν Νιφλή, του βγήκε. Να σας θυμίσω ότι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι το εσωτερικό των κομμάτων. Η μεγάλη εικόνα είναι η κοινωνία. Η κοινωνία, όταν δίνει 12, 13, 14, 5, 6%, πάει να πει ότι δεν ικανοποιείται. Δεν ικανοποιείται. Αν ικανοποιούνταν, το ΠΑΣΟΚ θα είχε 25% και δεν, ναι, θα, είχε, ΠΑΣΟΚ, και δεν θα φλέρταρε με μονοψηφία. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε νέα δημοσκόπηση είναι με 19%. Εντάξει. Και στις πρόσφατες ευρωεκλογές ήταν τρίτο. Και γι' αυτό ξεκίνησαν και οι εσωκομματικές διαδικασίες και η αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την πολιτική οξυδέρκεια να πάει σε εκλογές και να τελειώνει η υπόθεση. Του το πιστώνω. Ναι, ναι. Αλλά προφανώς η κοινωνία του χρεώνει ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποτελέσει τον ισχυρό πόλο ή τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Διότι αν μπορούσε, θα είχε καταγραφεί πριν από 2 μήνες, 3 μήνες σε ευρωεκλογές. Με την ίδια λογική, κύριε Φαραντούρη, θα μου επιτρέψετε να το ίδιο και το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν χρεώνει κάτι τέτοιο στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα ποσοστά, σας λέει κλείστε το. Κύριε Νιφλή. Καταλάβατε πώς το λέω. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Εγώ δεν δαιμονοποιώ καμία δημοσκόπηση. Με θλίβει βαθύτατα αυτό που βλέπω στον ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είμαι εδώ. Δυνατά με αυτοπεποίθηση, με εξωστρέφεια και με πολιτικό λόγο και με προτάσεις και με τίποτα παραπάνω. Από μένα αίμα στην αρένα και προσωπικές αντεγκλήσεις και προσωπικές επιθέσεις δεν θα δείτε. Πολιτική αντιπαράθεση και σκληρή για όλα. Αλλά όχι προσωπική. Ωραία. Πρώτον. Δεύτερον, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές και στις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, ευρωεκλογές, δεν είδαμε δά και ξανά ξεπίδημα των υπόλοιπων κομμάτων της Ελλάδος ως αντιπολίτευσης. Συμφωνούμε σε αυτό. Με λυπεί βαθύτατα αυτή η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και τα δημοσκοπικά ευρήματα πράγματι είναι απογοητευτικά.
Όμως, αν προεξοφλούσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε διάλυση ή αυτά είναι τα ποσοστά του στην κοινωνία ή δεν μπορεί να αναταχθούν, προφανώς δεν θα ήμουν υποψήφιος πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Είμαι υποψήφιος πρόεδρος διότι πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Όφιλε μετά τις ευρωεκλογές να βγει μπροστά με αυτοπεποίθηση και να ηγηθεί των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορεί να το κάνει ακόμα, αρκεί να επιλέξει ανθρώπους που θα τον οδηγήσουν στη νίκη και όχι στην ήττα και στη φθορά. Πάμε λοιπόν. Εκλέγεστε πρόεδρος. Πείτε μου τις πρώτες προτεραιότητες που έχετε. Κάθεστε στο γραφείο του Προέδρου ή τα πρώτα πράγματα με τα οποία ασχολείστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Νυφλή, για να μην μιλάω στον αέρα και θεωρητικά, όλα περιλαμβάνονται εδώ. Mm-hmm. Θα τα παρουσιάσω μάλιστα αύριο σε εκδήλωση 7.30 ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, γι' αυτό σας φέραμε λίγο νωρίτερα εδώ, για να μας τα πείτε εδώ. Θα σας πω. Ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί στις εφημερίδες της Κυριακάτικης της προηγούμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Οι 10 άξονες μου για το κόμμα. Ναι. Εισηγούμε λοιπόν ανασυγκρότηση του κόμματος και μετά προγραμματικό λόγο για την κοινωνία. Ανασυγκρότηση του κόμματος με πολύ βασικά βήματα τα οποία υπάρχουν σε δημοκρατικά, ευρωπαϊκά, προοδευτικά κόμματα και με επιτυχία. Εισηγούμε θέσεις αντιπροέδρων. Έναν αντιπρόεδρο για το πρόγραμμα και έναν αντιπρόεδρο για την περιφερειακή οργάνωση. Με ενδιαφέρει στο κόμμα αυτό να υπάρχει διασπορά και αποκέντρωση ακόμα και στην κορυφή. Δεν θέλω ένα κόμμα που θα είναι υπηρέτης του Προέδρου. Το κόμμα δεν πρέπει να είναι υπηρέτης του Προέδρου, ούτε να είναι καπετανάτο του Προέδρου. Ο Πρόεδρος υπηρετεί το κόμμα και προφανώς την κοινωνία. Και όλοι μαζί υπηρετούν τις ανάγκες του κόσμου. Πρώτον. Δεύτερον, εισηγούμε περιφερειακή συγκρότηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σοβαρή περιφερειακή συγκρότηση. Θέλω να δώσω φωνή στα μέλη, διότι αυτά τα αδιαμεσολάβητα εμένα δεν μου λένε τίποτα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αδιαμεσολάβητο? Αγκαλιές και φιλιά καλά είναι για να τονώσουν το αίσθημα της, αν θέλετε, της αυτοπεποίθησης της του κόσμου. Αλλά συμμετοχή εγγυάται μονάχα ο ενεργός πολιτικός και κομματικός βίος. Mm-hmm. Τέλος στα μέλη μιας χρήσης, τα μέλη πρέπει να είναι μέσα στα κύτταρα των οργανώσεων περιφερειακά. Με περιφερειακά συμβούλια, με νομαρχιακές, με οργανώσεις μελών, οι οποίες θα εισηγούνται προς τα πάνω, θα περνάνε από τα όργανα και θα φτάνουν στον ηγέτη, στον πρόεδρο. Αυτός θα βάζει τη σφραγίδα του, αλλά δεν θα είναι ενός ανδρός αρχή. Το λέω αυτό γιατί ακούστηκε πολλή συζήτηση περί οργάνων. Τα όργανα και τα όργανα. Κόμματα χωρίς όργανα, χωρίς ισχυρά όργανα δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία. Όπως δεν υπάρχει σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία χωρίς βουλή, δεν εκλέγει τον Πρωθυπουργό ο κόσμος αδιαμεσολάβητα. Βουλευτές εκλέγει και η κυβέρνηση παίρνει το ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Και όταν η κυβέρνηση δέχεται πρόταση μομφής, πέφτει στη Βουλή. Mm-hmm. Δεν πέφτει στην πλατεία Συντάγματος. Το καταλαβαίνουμε έτσι, αυτό, έτσι. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, εισηγούμε ανασυγκρότηση του κόμματος και έχω και 10 άξονες για την ανασυγκρότηση της χώρας. Εργασιακές σχέσεις. Αποκατάσταση εδώ και τώρα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ακρίβεια και καρτέλ. Έχω πρόταση για την πάταξη των καρτέλ. Ναι. Εισηγούμε, για παράδειγμα, να φύγουν οι αρμοδιότητες από άλλες συναρμόδιες αρχές, Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αρμοδιότητες σε θέματα αντιτραστ, καρτέλ και ανταγωνισμού, να πάνε όλοι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να υπάρχει μια συγκέντρωση και σοβαρότητα στον έλεγχο, να στελεχωθεί η αρχή με σοβαρούς ανθρώπους, με επικεφαλείς που ξέρουν και ανεξάρτητους, και να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση που δίνει άλοθη στην κυβέρνηση. Υπάρχουν 15 αρχές και κανείς δεν ασχολείται. Σας λέω μερικά πράγματα. Αγροτοδιατροφικό τομέας. Εισηγούμε ένα καινούριο ταμείο αλληλεγγύης, το οποίο το έχω συζητήσει και στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια, την προηγούμενη εβδομάδα, και το οποίο έτυχε θετικής αποδοχής. Δημογραφικό, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε στις προτάσεις δημογραφικό. Βεβαίως. Υπάρχει δημογραφικό και στεγαστικό. Αν δεν λύσεις το δημογραφικό, μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Πρέπει Προφανώς. να αντιμετωπιστεί από κοινού με το στεγαστικό. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να δώσεις κίνητρα κυρίως στη μάνα. Για παράδειγμα, το επίδομα να μην πηγαίνει στο παιδί, γιατί το επίδομα όταν πηγαίνει στο παιδί μπορεί να το καρπεθεί και ο πατέρας ή οποιοδήποτε άλλος. Η μάνα είναι αυτή που πρέπει να πρημοδοτηθεί και με επίδομα και με κοινωνιοασφαλιστικά προνόμια. Γιατί ο πατέρας επίσης, όχι. Πρώτα τη μάνα. Φάει. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Το επίδομα πάει στη μάνα. Ναι, ναι. Η μάνα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να πάρει την απόφαση Αντιληπτό. Να τεκνοποιήσει. Αντιληπτό. Α, έτσι. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν τα νέα ζευγάρια. Αντιληπτό. Έτσι. Αντιληπτό. Τα νέα ζευγάρια. Έτσι, είμαστε μέσα στην κοινωνία. Όχι, ακούστηκε κάπως έτσι όπως το λέω. Όχι. Πατέρας τριών παιδιών είναι εδώ, στον Θεό. Ο πατέρας και η μάνα και οι δύο μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Όμως, στη μάνα πρέπει να δώσεις τη διευκόλυνση. Για παράδειγμα, να τις εξασφαλίσεις ότι μπορεί δια νόμου mm-hmm. να δουλέψει εξ αποστάσεως, οπουδήποτε. Να δοθεί κίνητρο για εργασία από την περιφέρεια.
να προάγουμε την αποκέντρωση και ταυτόχρονα την τεκνοποίηση. Επίσης, να δοθούν κίνητρα για στέγαση. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε Υπουργείο Οικογένειας χωρίς να έχουμε σοβαρές προτάσεις για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος. Θέλω να πείτε σε τίτλους τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Παιδεία, εκπαίδευση, Εθνικό Σύστημα Υγείας, κόκκινα δάνεια, προστασία πρώτης κατοικίας και έλεγχος στο services και το fund, κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και διαφθορά. Σήμερα έκανα μια πρόταση με ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησα από το Στρασβούργο λίγη ώρα αφού συναντήθηκα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Ναι. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Που αφορούσε στα καρτέλ, αν δεν κάνω λάθος. Τα καρτέλ και την καρτέλ αγορά. Ήταν η παρέμβασή μου. Ναι, ναι, ενώ στην λειτουργία της αγοράς, για να το πω καλύτερα. Στην Ευρωπαία Εισαγγελέα συζητήσαμε διάφορα πράγματα. Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταρχάς συναντηθήκαμε εγώ ως μέρος του προϋπολογισμού που ζητώ την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να μπορεί να ανταπεξέλθει στους ελέγχους για διαφθορά παντού στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι μετά για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Συγούμε στους 10 άξονες, ακούστε το κύριε Νιφλή. Ναι, ναι, βεβαίως. Εισηγούμε οι δικαστές να εκλέγουν μόνοι τους με καθολική εκλογή από τον τελευταίο Ειρηνοδίκη μέχρι τον Αεροπαγίτη τους επικεφαλείς των ανωτών δικαστηρίων. Ναι. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που γίνεται τώρα. Με αναθεώρηση βεβαίως του συντάγματος, γιατί έχει ανοίξει και η συζήτηση. Σε σύγκρουση με την πρόταση Πολάκη για τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν είναι σύγκρουση, είναι κάτι άλλο. Εισηγούμε κάτι άλλο. Ναι, κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι τη δικαιοσύνη τη θωρακίζεις όταν ενισχύεις την ανεξαρτησία της. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Μεγάλο θέμα είναι αυτό. Βουτάει στην επετηρίδα, τσιμπάει έναν. Και τον τοποθετεί πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Έχετε δίκιο, είναι μεγάλο θέμα συζήτηση. Πρέπει να το ζητάνε οι ίδιοι οι δικαστές και πρέπει να οριμάσει το αίτημα για αναθεώρηση του συντάγματος. Σας λέω μία από τις εμβληματικές προτάσεις μου της επόμενης μέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και επισήμως θα είστε σε λίγα λεπτά θα είστε υποψήφιος του κόμματος. Αν το έχετε ανακοινώσει ήδη, θέλω να πω ότι τώρα κλείνει. Απόψε, έτσι. Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Να είστε καλά, κύριε Φαρντούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τους προσκεκλημένους μας.